Πάμε να δούμε τα όσα έγιναν στη διαμαρτυρία των μαθητών. Ντέμπι Νικολάου, καλημέρα. Καλημέρα, Νικήτα. Αποχή από τα μαθήματά τους έκαναν το πρωί μαθητές των σχολείων στην περιοχή του Μιτσερού, ζητώντας να μην μεταφερθεί το εργοστάσιο των ασφαλτικών από το Δάλι στην περιοχή τους. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγροπική Πιάς τοποθετήθηκαν πάνω με μηνύματα ενάντια στην μετακίνηση μονάδας ασφαλτικών, ενώ παρόμοια εικόνα επικράτησε και στο δεύτερο περιφερειακό γυμνάσιο της Λευκωσίας, όπως επίσης και στο Δημοτικό Αρεδιού, όπου οι μαθητές κρατούσαν πάνω στα χέρια τους και φώναζαν συνθήματα, ενώ οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μέσα από τις δηλώσεις τους που έκαναν στην κάμερα του Αντένα καλούν τους αρμόδιους να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Οι κάτοικοι των περιοχών μάλιστα σημειώνουν πως στην περιοχή υπάρχουν ήδη 6 λατομεία, καθώς και εργοστάσιο επεξεργασίας χειρολιμάτων, κάτι που επιβαρύνει ήδη τον αέρα της περιοχής. Οι κάτοικοι των περιοχών έστειλαν και σαφές μηνύματα πως δεν αποκλείεται να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων. Λοιπόν, είναι εδώ όλα τα παιδιά, τα σχολεία, εκεί διαμαρτύρονται σε μια προσπάθεια ουσιαστικά να μην πάει το εργοστάσιο ασφάλτου στην περιοχή τους. Ήταν εκεί όλοι σύσσωμοι και παιδιά και μαθητές. Έχουν δηλαδή κινητοποιηθεί όλοι. Να δούμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε. Όπως βλέπετε, τα παιδιά εδώ έχουν μαζευτεί για να διαμαρτυρηθούν για το ασφαλτικό. Είναι ένα θέμα που καίει εδώ τις κοινότητες, είναι θέμα υγείας των παιδιών μας αλλά και όλης της περιοχής, και αυτή η διαμαρτυρία είναι μόνο η προειδοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουμε εάν δούμε ότι τελικά αυτά που λέμε τόσο καιρό απευθύνονται σε όταν μία κόντο. Μαζευτήκαμε για να διαμαρτυρηθούμε για τις ασφάλτους που γίνονται, για το εργοστάσιο της ασφάλτους. Είμαστε μαθητές, είμαστε ενεργοί πολίτες και πως δεν πρέπει να μολύνουμε και είναι σωστό αυτό που γίνεται. Διαμαρτυρόμαστε ως εκπαιδευτικοί αλλά και συμπαραστεκόμαστε μαζί με τους μαθητές για την απόφαση της κυβέρνησης να μεταφέρει το εργοστάσιο της ασφάλτου στην περιοχή. Ό,τι έχει να κάνει με πρόβλημα υγείας θα μας βρει η κυβέρνηση απέναντί της. Θέλουμε την υγεία των μαθητών μας και των κατοίκων της περιοχής. Αυτό το θέμα αφορά όλη την περιοχή. Μιλούμε για έναν πληθυσμό περίπου 10.000 ανθρώπων και 9-10 χωριών. Εδώ είναι το εκπαιδευτικό κέντρο της περιοχής που σίγουρα θα επηρεαστεί με αυτούς τους όλους τους ρήπους. Αυτή η παρανοϊκή για μένα απόφαση να μεταφερθεί ο θάνατος και όλη αυτή η περιβαλλοντική ρήπανση σε μια περιοχή η οποία εδώ και δεκαετίες υποφέρει από όλα αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η περιοχή μας έχει προσφέρει τα πάντα για την οικονομία, δηλαδή μιλούμε για τα μεταλλεία Μιτσερού, τα οποία είναι παντού γνωστά, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια υποτίμηση. Εμείς είμαστε ήδη βεβαρημένων των περιβάλλων. Υπάρχουν τα λατομεία, τα σφαγεία, τα χειροστάσια και άλλες βιομηχανίες βαριές, οι οποίες ήδη δεν αντέχει άλλη ιδιότητα στην περιοχή μας. Ο ίδιος ο κύριος Καδής έφυγε από αέρος και είπε και κοντά μαζί μας που είχαμε διαβουλεύσεις ότι θα βάλει ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς, τους οποίους έβαλε, και ό,τι μπορεί να βάλουν οι ακαδημαϊκοί θα το εφαρμόσουν. Όταν τους είπαν οι ακαδημαϊκοί ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία στην περιοχή, τους επαράκαψαν και παίρνουν πολιτική απόφαση να μας το μεταφέρουν. Η σημερινή κινητοποίηση έχει σαν στόχο να μεταφέρουμε ότι η μετακίνηση του ασφαλτικού από το Δάλι στην περιοχή μας δεν λύνει το πρόβλημα, απλά το μεταφέρει. Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα στον καθαρό αέρα. Η περιοχή μας είναι ήδη βεβαρημένη από λατομεία, χειροστάσια κτλ. Η μετακίνηση αυτή θα την επιβαρύνει ακόμη περισσότερο. Υγεία είναι το υπέρτατον αγαθόν και εμείς θα σταθούμε στο πλευρό και των παιδιών και των εκπαιδευτικών και του κόσμου εδώ για να μπορέσει να πετύχει το στόχο του. Η κυβέρνηση σωστά αποφάσισε, λόγω των προβλημάτων στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Δαγιού. Έχουμε επισκεφτεί και εκεί τα σχολεία και έχουμε δει πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση με τη ρήπανση για την υγεία των κατοίκων και κυρίως για την υγεία των παιδιών. Και αντί να βρει μια ριζική λύση, θέλει να μεταφέρει το πρόβλημα κάπου αλλού που υπάρχουν άλλα παιδιά, που υπάρχουν άλλες κοινότητες, που υπάρχουν άλλοι άνθρωποι.
επιτέλους πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα στη ρίζα του. Τα ασφαλτικά να μεταφερθούν άμεσα από το Δάλι, αλλά να πάνε σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές.